Έχουμε συνδεθεί, όπως βλέπετε, με το σημείο εκείνο Λευτέρης Κουμαντάκης για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς λήξη συναγερμού εδώ στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην οδό Θιακάκη, κάθετο στην Επιμενίδου. Πολλοί θα γνωρίζουν εδώ στην Εκκλησία την Καθολική, όσοι γνωρίζουν το σημείο. Πριν από μία ώρα, λοιπόν, σήμανε συναγερμός στο τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκεί όπου έκαναν λόγο άνθρωποι της γειτονιάς ότι άκουσαν ένα εκοφαντικό θόρυβο, μια εκοφαντική έκρηξη, ακριβώς στο σημείο όπου σας μεταδίδουμε εικόνα. Και βλέπουμε, Λευτέρη, το σημείο, όπως πολύ σωστά λες, ναι, το σημείο που είναι σταθμευμένο το όχημα που υπέστηκε τις ζημιές από τη φωτιά. Είναι κατεστραμμένο εντελώς από τη μέση και μπροστά. Μάνο, δεν ξέρω αν αυτό το διακρίνεται στις εικόνες που σας στέλνουμε, καθώς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αφού το ανακριτικό της τροχίας βρίσκεται ακόμα στο σημείο. Όπως πολύ σωστά προείπες και εσείς στην αρχή, έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τυχόν ανάφλεξη, για πυρκαγιά στο όχημα. Και βεβαίως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας έκλεισαν το χώρο προκειμένου να μην υπάρξουν, να μην υπάρξει περίπτωση περαιτέρω έκρηξης από το συγκεκριμένο όχημα. Όπως θα δεις πολύ καλά και εσύ, Μάνο, ένα ακόμα όχημα που βρίσκεται μπροστά από το όχημα στο οποίο έγινε η έκρηξη έχει πολλές φθορές και αυτό. Ανησύχησαν οι κάτοικοι, βγήκαν από τα σπίτια τους. Ωστόσο, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ατόμου, ενώ και ο ιδιοκτήτης έφτασε λίγο αργότερα, μην μπορώντας και αυτός βεβαίως να πιστέψει το τι είχε συμβεί στην περιουσία του. Πάντως να πούμε, Λευτέρη, ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Μιλάμε για μία πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου και Σαββατόβραδο. Είναι μία ανάσα από χώρους όπου υπάρχουν κέντρα εστίασης, μπαρ, ο κόσμος περνάει. Πολύ σωστά. Άρα είναι θετικό και να το επαναλάβουμε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, καθώς η φωτιά πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο. Πολύ σωστά το θέτεις, Μάνο. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε βεβαίως να είχε συμβεί αν 20-30 μέτρα πιο πριν, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως να είχε βρει μια θέση στάθμευσης. Ωστόσο, απετράπησαν τα χειρότερα, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Έντονη ανησυχία επικράτησε από τους κατοίκους και ιδιαίτερα εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ που άτομα οι οποίοι δουλεύουν εδώ βγήκαν έξω προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί. Όπως μας είπαν και οι ίδιοι, άκουσαν τον θόρυβο. Ευτυχώς κανένας δεν έπαθε το παραμικρό. Κάπως έτσι, με το ανακριτικό της τροχέας να βρίσκεται στο σημείο, έληξε ο συναγερμός για μία έκρηξη η οποία αναστάτωσε το κέντρο της πόλης. Λευτέρη, τέλος καλό, όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την άμεση ενημέρωση.